σας, είμαι η Όλγα, από τη Θεσσαλονίκη, έχετε χαιρετίσματα. Και ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι για τα σαπουνάκια που κάνω. Αλλά πριν να γίνει αυτό, ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο καμεραμάν, στο γιο μου, το Μιχάλη, που με βοηθάει απίστευτα. Και ξεχωριστά ένα ευχαριστώ στο φαρμακοποιό το δικό μου, που μου έδωσε την ιδέα να κάνω στερεά σαπουνάκια. Γιατί λέει πολλά κάνεις, κρέμες, σαπούνια, φάρμακα, κάνει και ένα σαπουνάκι στερεό. Μ' άρεσε η ιδέα, λίγο δημιούργησα. Λοιπόν, θα αρχίσω από ένα σπάνιο σαπουνάκι που έχω εδώ. Αυτό είναι σαπουνάκι που είναι με λίπο αρκούδας. Μου έμειναν μόνο 3 κομματάκια έτσι καλά και για μένα έχω κάνει ένα άλλο σχήμα να σας δείξω τι είναι και πώς είναι. Έχουμε εδώ σαπουνάκια, έχω εγώ, είναι σαπουνάκια για όποιος θέλει να πλύνει παιδικά ρούχα, για όλες τις χρήσεις, μέχρι πιάτα πλύνει αυτό το σαπουνάκι, και το φάρμακο αυτό που είδατε στο προηγούμενο βίντεο το έχω κάνει από αυτό το σαπουνάκι. Αυτό το σαπουνάκι με καρδούλες είναι για να κάνετε μπάνιο για το πρόσωπο. Αυτό απίστευτα τι κάνει, η επιδερμίδα αναπνέει. Λειτουργεί διαφορετικά το σαπουνάκι αυτό. Έχει όλη τη φυσική γλυκερίνη που πρέπει να έχει. Και έχω εδώ ένα μαύρο σαπούνι που σκέφτηκα να κάνω για τον άντρα μου. Όχι επειδή δουλεύει σαν μαύρος, αλλά επειδή ήθελα να κάνω κάτι πλούσιο. Αυτό το σαπούνι είναι πολύ ξεχωριστό. Μοιάζει μαύρο μάρμαρο. Και να σας δείξω τι αφρό βγάζει και πως λειτουργεί. Λοιπόν, ας αρχίσω από το σπάνιο. Αυτό το σαπουνάκι είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα με την επιδερμίδα, έξεμα. Αυτό γιατρεύει, είναι πάρα πολύ δυνατό σαπουνάκι. Λειτουργεί έτσι, να σας δείξω και το αφρό που βγάζει. Δεν βγάζει, από την αρχή είναι καινούριο. Είναι έτσι, δεν βγάζει πάρα πολύ, μυρίζει ένα φυσικό πράγμα σαν κυρί, είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Η επιδερμίδα μένει, τώρα είναι μια σαραντάρα ας πούμε, λίγο παραπάνω, είναι σαν μωρό. Τα χέρια είναι καθαρά, αναπνένε, και άμα θα είχα κάτι ραγίσματα, να έκανα μανικιούρ εδώ, κουψίματα κάτι, όλα γιατρεύονται. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι για το σαπούνι που είπαμε είναι με τις καρδούλες για να κάνουμε μπάνιο. Εδώ έχω κάτι ένα με την καρδούλα της κόρης μου, θα το βρω και θα σας δείξω πως είναι. Να, της Μαρίας την καρδούλα. Αυτό το σαπουνάκι έχει βούτυρο κακάο, έχει ελαιόλαδο καλό. Το ελληνικό βγάζει απίστευτο μεγάλο αφρό και πολύ. Είναι για μπάνιο. Κάποιοι πλένουν τα μαλλιά με αυτό. Εγώ δεν πλένω, εγώ κάνω σαπούνι. Σαμπουάν. Αυτό είναι έτσι. Αυτό μυρίζει τίποτα για μένα. Είναι πάλι ένα εντελώς φυσικό πράγμα. Είναι από τα πρώτα μου. Δεν έχω βάλει ούτε μυρωδικά ούτε τίποτα. Είναι μόνο λάδια, γλυκερίνη και καυστική σόδα. Το σαπουνάκι το μαύρο, το σκουπιστώ καλά καλά, είναι από τα πιο, μυρίζει τέλεια. Έχω βάλει και ηθέριο ηλιουλάν-κυλάν. Δεν το έκανα με νερό, το έκανα με καφέ γαλλικό. Όσο πιο πολύ τρίβεις την επιδερμίδα, τόσο πιο αυτό καθαρίζει βαθιά. Το αφρό είναι άσπρο, δεν είναι μαύρο. Είναι ένα τέτοιο πράγμα, έβαλα και την γραφή μου, πώς. Αυτό καθαρίζει βαθιά, όποιος έχει σπυράκια, όποιος δουλεύει πολύ, δηλαδή τώρα ήλιος, λερωνόμαστε άσχημα, καπνός, όποιος οδηγάει, αυτό από μέσα όλη η επιδερμίδα καθαρίζεται. Και είναι καμία σχέση με τα αγοραστά σαπούνια, γιατί έχω δοκιμάσει όλα και δεν βρήκα ένα 100% φυσικό.
Μέχρι αυτά που είναι για τα παιδιά είναι χημικά. Πιστέψτε με, έχω κάνει δοκιμασίες, δεν βρήκα ούτε ένα καλό. Τώρα, αυτό που γράφει το 72, έχει και άλλα τέτοια. Φαίνεται καλά. Ναι. Αυτό είναι τα σαπουνάκια για χρήση. Μπορούμε να πλένουμε τα χέρια, τα πιάτα, τα ρούχα μας, τα παιδικά ρούχα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό δεν βγάζει τόσο πολύ αφρό, αλλά καθαρίζει. Τα ρούχα πλένονται τέλεια. Το καθαριστικό είδατε πως λειτουργεί. Να σας δείξω τώρα και με αυτό το σαπουνάκι με ποιο τρόπο μπορείτε να πλένετε τα πιάτα σας. Κάνει μια πάω.